Χρησιμοποιώντας τροπάρια που συνέθεσαν οι Θεοφόροι Άγιοι, επειδή σε όλα αυτά πάντοτε προσπαθούν να μας διδάσκουν όσα συμβάλλουν στο φωτισμό των ψυχών μας. Και βλέπετε στην Αγία μας Εκκλησία έχουμε πάρα πολλά τροπάρια που ψάλλουμε καθημερινά. Είτε αναφέρονται στη μετάνοια, είτε στη δοξολογία του Θεού, στην οικεσία της υπεραγίας Θετόκου, είτε εις τους Αγίους μας. Ένα τροπάριο από τον τέταρτο ήχο των αποστήχων του Εσπερινού της Τετάρτης, που βρίσκεται στην παρακλητική, ή αλλιώς οκτώ ήχο, είναι αυτό που θα μας ερμηνεύσει ο Αβάς Νωρόθεος. Τι λέει αυτό το τροπάριο? Ιερία έμψυχα, ολοκαυτώματα λογικά, μάρτυρες Κυρίου, θύματα τέλεια Θεού, Θεόν γινώσκοντα και Θεό γινωσκόμενα πρόβατα, όνι μάνδρα λύκης ανεπίβατος, πρεσβεύσατε και ημάς συμπημανθήνε ημίν επί ύδατος αναπαύσεως. Το τροπάριο λέγεται μαρτυρικό γιατί αφορά στους Άγιους Μάρτυρες και είναι η ηκεσία στους Άγιους Μάρτυρες, τους οποίους τους ονομάζει ιερία έμψυχα, δηλαδή θυσία έμψυχη που έχει μέσα της ψυχή. Είναι αυτό που προσφέρεται εις τον Θεό και είναι και ολοκαύτωμα λογικό ο Άγιος Μάρτυρας. Ξέρουμε στην Παλαιά Διαθήκη τις θυσίες των ολοκαυτωμάτων, τις ολοκαυτώσεις, όπου ολόκληρο το σφαγιαστέν ζώο κεγότανε και προσφερόταν στο Θεό. Τέτοιοι λοιπόν είναι οι μάρτυρες του Κυρίου, θύματα τέλεια Θεού, τα οποία γνωρίζουν τον Θεό και γνωρίζονται από τον Θεό. Πρόβατα στα οποία δεν μπορούν να εισχωρήσουν οι λύκοι. Πρεσβεύσατε, παρακαλέστε, ώστε και εμείς να συμπημανθούμε, δηλαδή μαζί με σας να μπούμε και εμείς στην πείμη σας και να έχουμε ένα ποιμένα τον Χριστό και να καταντήσουμε να φτάσουμε επί ύδατος αναπαύσεως, στην ανάπαυση στην οποία φτάσατε κι εσείς. Λέει λοιπόν ο Αβάς Δωρόθεος, είναι καλό αδερφοί μου να ψάλλουμε, γιατί μέσα από αυτά τα τροπάρια που συνέθεσαν οι Άγιοι Πατέρες, οι Θεοφόροι Πατέρες, διδασκόμαστε, φωτιζόμαστε.
Μας δίνεται η ευκαιρία από αυτά για την, τα οποία είναι κατάλληλα για την κάθε περίπτωση, λόγια, μας δίνεται η ευκαιρία να κατανοήσουμε και αυτό το βάθος και το νόημα της μνήμης που τελούμε. Είτε είναι δεσποτική εορτή, εορτή δηλαδή που αφορά στο Χριστό μας, τον Δεσπότη Χριστό, είτε είναι μνήμη Αγίων Μαρτύρων, είτε Πατέρων, είτε οποιαδήποτε άλλη Αγία και ονομαστή ημέρα. Όταν λέμε μάρτυρας, εννοούμε τον Άγιο αυτό, ο οποίος έδωσε τη ζωή του για τον Χριστό, πέθανε για τον Χριστό, αυτός είναι ο μάρτυρας. Υπάρχει και ο ομολογητής, μια άλλη κατηγορία, ομάδα Αγίων, που είναι οι άνθρωποι που βασανίστηκαν για την πίστη τους, φυλακίστηκαν, ταλαιπωρήθηκαν ποικιλοτρόπως, αλλά δεν πέθαναν τελικά. Έγινε κάτι, μπορεί να άλλαξε ο βασιλιάς, έγινε μια επανάσταση, δόθηκε χάρις και ελευθερώθηκαν τελικά. Παρόλο που είχαν υποστεί λοιπόν μαρτύρια, βασανιστήρια, όμως δεν έδωσαν τη ζωή τους. Αυτοί είναι οι ομολογητές. Υπάρχουν και οι Όσοι, μια άλλη ομάδα Αγίων, οι οποίοι είναι αυτοί που έζησαν ασκητικά, με νηστεία, αγρυπνία και προσευχή. Αλλά δεν έδωσαν αίμα, δεν έδωσαν τη ζωή τους, έτσι δεν πέθαναν μαρτυρικά. Ο λόγος αυτού του τροπαρίου που εξετάζουμε είναι λόγος για τους Άγιους Μάρτυρες. Οφείλουμε λοιπόν και εμείς, λέει ο Άγιος Δωρόθεος, να ψάλλουμε με πνευματική αγρυπνία, με εγρήγορση και να συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στο βάθος και στο νόημα των Λόγων των Αγίων, για να μην ψάλλει μόνο το στόμα, όπως λέει το γεροντικό, αλλά να ψάλλει και η καρδιά μαζί του. Ας δούμε τώρα τι θέλει να μας διδάξει ο Άγιος Γρηγόριος και για τους Άγιους Μάρτυρες. Το αφιερωμένο σε αυτό το τροπάριο που περιέχεται στους λόγους του Αγίου Γρηγορίου και που προλίγο αναφέραμε, ιερία έψυχα, ολοκαυτώματα, λογικά κτλ. Ας δούμε λοιπόν αυτό το τροπάριο. Τι θέλει να μας διδάξει ο Άγιος Γρηγόριος για τους Άγιους Μάρτυρες. Τι είναι τα έμψυχα ιερία? Ιερία έμψυχα, ολοκαυτώματα λογικά. Ιερίων είναι κάθε τι που προορίζεται για θυσία στον Θεό. Ας υποθέσουμε, λέγει, ένα πρόβατο ή ένα βόδι ή κάτι παρόμοιο. Γιατί όμως παρομοιάζει τους Αγίους Μάρτυρες, γιατί ονομάζει τους Αγίους Μάρτυρες ιερία έμψυχα? Διότι το πρόβατο που προσφέρεται για θυσία πρώτα σφάζεται και πεθαίνει. Μετά διαμερίζεται, κομματιάζεται και προσφέρεται στο Θεό. Οι Άγιοι Μάρτυρες όμως διαμερίζονταν ζωντανοί, αφού προηγουμένως τους έζησαν τις σάρκες, τους βασάνιζαν και τους κατακομμάτιαζαν. Ιερία έμψυχα λοιπόν ήταν ζωντανοί, ενώ τα ζώα τα έσπασαν και μετά τα πρόσφεραν στο Θεό. Τους Άγιους Μάρτυρες τους διαμέριζαν, τους έζησαν τις σάρκες, τους βασάνιζαν, τους κατακομμάτιαζαν. Πολλές φορές μάλιστα τους έκαβαν οι δήμοι και τα χέρια και τα πόδια και τις γλώσσες και τους έβγαζαν τα μάτια. Τόσο πολλοί δε τους έρδαιναν τις πλευρές, ώστε να φαίνονται ακόμα και το σχήμα και η θέση που είχαν τα εντόστια τους. Αυτά όλα βέβαια τα υπέμειναν οι Άγιοι, ενώ όπως είπα ήταν ζωντανοί ακόμα, ενώ ακόμα είχαν τις ψυχές τους μέσα στο σώμα τους, και γι' αυτό ονομάζονται ιερία έμψυχα. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος,
τους ούτων όντων ημίν και τι ούτων, ουδέν έλατον ημίν εις παιδαγωγίαν οι μάρτυρες. Ολοκαυτώματα λογικά, θύματα τέλεια, προσφορέ δεκτέ της αληθείας κηρύγματα, του ψεύδους στυλιτεύματα, νόμου συμπλήρωσης, του γε πνευματικός νοουμένου, πλάνης κατάλυσης, κακίας διωγμός, αμαρτίας κατακλυσμός, κόσμου καθάρσιον. Οι μάρτυρες λοιπόν λέει είναι μεγάλη παιδαγωγή μας. Είναι ολοκαυτώματα λογικά. Βλέπετε είναι αυτά τα ίδια που χρησιμοποιούν και οι υμνογράφοι. Τα παίρνουν αυτούς ή από τον Άγιο Γρηγόριο του Θεολόγου, που ήταν μέγας ποιητής. Είναι θύματα τέλεια, προσφορές δεκτές, κηρύγματα της αληθείας είναι οι Άγιοι Μάρτυρες. Είναι στυλιτεύματα του ψεύδους. Κατηγορούν και στυλιτεύουν το ψέμα. Φανερώνουν και κηρύττουν την αλήθεια. Είναι θύματα τέλεια, θεάρεστα, προσφορές που γίνονται δεκτές από τον Θεό. Είναι λογικά ολοκαυτώματα, όχι όπως τα ζώα που τα έσπασαν και τα έκαιγαν, αλλά είναι άνθρωποι, λογικοί, τα ζώα είναι άλογα, οι οποίοι προσφέρονταν ζωντανή θυσία στον Θεό. Είναι ακόμα οι μάρτυρες, όπως λέει ο Ζυγόριος, νόμου συμπλήρωσης, συμπληρώνουν τον νόμο, τον του είχε πνευματικός νοουμένου, όταν αυτός, ακόμα και όταν αυτός νοείται πνευματικά. Κατάλυση της πλάνης, διωγμός της κακίας, κατακλυσμός της αμαρτίας και καθάρσιον του κόσμου. Καθαρίζουν με τις ευχές τους, με τα αίματά τους, όλο τον κόσμο. Βεβαίως καθαρίζεται εκείνος ο οποίος πιστεύει και επικαλείται τους Άγιους Μάρτυρες. Γιατί ονομάζονται ολοκαυτώματα λογικά? Μας είπε γιατί ονομάζονται ιερία έμψυχα. Ιερείο, είπαμε, είναι κάτι που προσφέρεται για θυσία στον Θεό. Γιατί ονομάζονται και λογικά ολοκαυτώματα? Επειδή άλλο πράγμα είναι η θυσία και άλλο το ολοκαύτωμα. Μερικές φορές δεν προσφέρουν όλο το πρόβατο. Στην Παλαιά Διαθήκη έτσι υπήρχε διάταξη, στο Λεβιτικό, αλλά πρόσφεραν μόνο την απαρχή του, όπως αναφέρεται στο νόμο, στο τρίτο κεφάλαιο του Λεβιτικού. Δηλαδή πρόσφεραν το δεξιό βραχίωνα, τον λοβό από το σηκώτι, τα δύο νεφρά και άλλα παρόμοια. Αυτοί που τα πρόσφεραν αυτά έκαναν θυσία, πρόσφεραν δηλαδή τις απαρχές. Αυτό λέγεται θυσία. Έτσι, όχι όλο το ζώο, αλλά κάποια μέρη του ζώου. Το λοβό από το σηκώτι, το δεξό βραχίωνα, δυο νευρά κλπ. Ολοκαυτώματα όμως είναι όταν φέρνουν ολόκληρο το πρόβατο ή το βόδι ή ό,τι άλλο είναι αυτό που προσφέρεται και το καίνε, όπως λέει ο νόμος. Το κεφάλι με τα πόδια και τα ενδόστια. 8ο κεφάλαιο του Λεβιτικού. Πολλές φορές μάλιστα το κατακαίνε ολόκληρο μαζί με το δέρμα και την κοπριά του. Αυτό σημαίνει ολοκαύτωμα. Έτσι, σύμφωνα με τον νόμο, επιτελούσαν οι Ισραηλίτες και τις θυσίες και τις ολοκαυτώσεις. Εκείνες οι θυσίες και οι ολοκαυτώσεις ήταν σύμβολα των ψυχών που θέλουν να σωθούν και να προσφερθούν στον Θεό. Ο νόμος, οι διατάξεις του, ό,τι γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη, τα διάφορα γεγονότα είναι προτυπώσεις, είναι προεικονίσεις, είναι σύμβολα τα οποία αναφέρονται και αφορούν στην Καινή Διαθήκη. Προετοιμάζεται ο λαός του Θεού από την Παλαιά Διαθήκη για να δεχθεί την πλήρη αποκάλυψη στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε πλέον θυσίες ζώων, ούτε ολοκαυτώσεις. Έτσι έχουμε τις λογικές θυσίες, τα έμψυχα ολοκαυτώματα, που είναι οι Άγιοι Μάρτυρες.
Εκείνες λοιπόν οι θυσίες και ολοκαυτώσεις της Παλαιάς Διαθήκης είναι σύμβολα των ψυχών που θέλουν να σωθούν και να προσφερθούν στον Θεό. Σας λέω λοιπόν και για αυτές λίγα από όσα είπαν οι πατέρες, ώστε όταν τα διαβάζετε να ανυψώνετε λίγο η σκέψη σας και να τροφοδοτείτε η ψυχή σας. Ο βραχίωνας αντιπροσωπεύει τη δύναμη. Τα δε χέρια, όπως πολλές φορές είπαμε, συμβολίζουν την πρακτική ζωή. Ο βραχίωνας είναι η δύναμη του χεριού. Πρόσφεραν λοιπόν τη δύναμη του δεξιού χεριού, δηλαδή τη διάπραξη των καλών έργων. Γιατί το δεξί χέρι το θεωρούν σύμβολο του καλού. Και όλα τα άλλα που αναφέραμε είναι επίσης σύμβολα. Δηλαδή, ο λοβός από το σηκώτη, τα δύο νεφρά και το λίπος τους, η νεφραμιά και το λίπος που βρίσκεται πάνω στους μυρούς, η καρδιά, το στιθούρι και όλα τα άλλα. Γιατί όλα αυτά, όπως λέει ο Απόστολος, ήταν προτύπωση και γράφτηκαν για να διδαχθούμε εμείς. Και σας λέω πώς. Η ψυχή, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος, αποτελείται από τρία μέρη. Έχει το επιθυμητικό, το θυμικό και το λογιστικό. Κατά φύσιν ενεργεί λογική ψυχή, ότε το μεν επιθυμητικόν αυτής μέρος της αρετής εφύεται, το δε θυμικόν υπέρ αυτής αγωνίζεται. Το δε λογιστικόν επιβάλλει τη θεωρία των γεγονότων. Έτσι μας λένε μας λέει ο Ευάγγελος ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, αλλά συμφωνούν σε αυτό και ο Αγιός ο Ναζιαζίνος και άλλοι Άγιοι Πατέρες. Τότε λειτουργεί φυσιολογικά η ψυχή μας, η λογική ψυχή μας, όταν το επιθυμητικό επιθυμεί την αρετή. Όταν θέλουμε την αρετή, το καλό, την ταπείνωση, την αγάπη, την υπομονή, την πίστη, την ελπίδα, τη συγχωρητικότητα. Τότε λειτουργεί καλά, σωστά το επιθυμητικό μας, φυσιολογικά. Το θυμικό, όταν υπέρ αυτής αγωνίζεται, όταν αγωνίζεται για αυτήν, για την αρετή πάλι. Και το λογιστικό επιβάλλει τη θεωρία των γεγονότων. Όταν ανάγεται και θεωρεί και βλέπει τον Θεό και τις ενέργειες του Θεού, τα διάφορα γεγονότα και τις παρεμβάσεις του Θεού στον κόσμο. Ήταν λοιπόν προτύπωση όλα αυτά που προσφερόντουσαν στην Παλαιά Διαθήκη, προτύπωση αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς. Η ψυχή έχει, όπως είπαμε, τα τρία μέρη. Πρόσφεραν λοιπόν το λοβό από το σηκώτη. Το σηκώτη το θεωρούν οι πατέρες ως έδρα της επιθυμίας. Ο δε λοβός του σηκωτιού είναι το ακρινό μέρος του. Πρόσφεραν λοιπόν εκείνοι συμβολικά το ακρινό μέρος από το επιθυμητικό, δηλαδή την απαρχή του, που είναι το καλύτερο και πολυτιμότερο μέρος του σηκωτιού. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν αγαπά, δεν επιθυμεί πλέον ο πιστός, κανείς πια, τίποτα περισσότερο από το Θεό. Ούτε έχει κάποια άλλη επιθυμία εντονότερη από την επιθυμία του Θεού. Γιατί είπαμε ότι του πρόσφεραν το πιο πολύτιμο μέρος του επιθυμητικού, που είχε, όπως πίστευαν, έδρα το ύπαρ, το σηκώτη. Το λοβό του σηκωτιού, την άκρη του, την πρόσφεραν θυσία στην Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό προτύπωνε τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Προεικόνιζε την θυσία του θελήματός μας, ότι πρέπει και εμείς να επιθυμήσουμε με όλη μας την δύναμη τον Θεό και τα του Θεού. Τα νεφρά και το λίπος γύρω από αυτά. Η νεφραμιά και το λίπος που βρίσκεται πάνω στους μυρούς. Τα ίδια περίπου σημαίνουν με όσα είπαμε για το σηκώτη. Τότε ο άνθρωπος δηλαδή θα πρέπει το επιθυμητικό του να το λειτουργήσει για τον Θεό, να επιθυμήσει τον Θεό.
να αγαπήσει τον Θεό. Γιατί εκεί λένε σε αυτά όλα που αναφέραμε στο Σηκώτη και στην Επραμιά και στην Εφρά βρίσκεται το επιθυμητικό της ψυχής. Το δε θυμικού σύμβολο είναι η καρδιά. Γιατί λένε ότι εκεί βρίσκεται ο θυμός. Και αυτό εννοεί ο Μέγας Βασίλειος όταν λέει «Θυμός είναι η καύση και η κίνηση του αίματος που είναι γύρω από την καρδιά». Το οποίο και αυτό έτσι θα πρέπει να το προσφέρουμε στον Θεό. Το στιθούρι είναι σύμβολο του λογιστικού. Γιατί αυτή τη συμβολική σημασία δίνουν στο στήθος. Γι' αυτό λένε ότι όταν ο Μωυσής φόρεσε στον Αρών το αρχιερατικό ένδυμα, τοποθέτησε το λογίον επάνω στο στήθος του, σύμφωνα με την εντολή του Θεού. Τι ήταν το λογίο? Ήταν ένα επιστήθιο μεταλλικό θυλάκιο της επομίδας του Ιουδαίου αρχιερέα, που συγκρατιόταν με χρυσούς κρίκους και ήταν στολισμένο με διάφορους πολύτιμους λίθους και επιγραφές των 12 φυλών του Ισραήλ σε 4 στίχους. Αυτό περιείχε τα Ουρίμ και τα Τουμίμ, διαμέσου των οποίων δίδονταν στις δύσκολες περιστάσεις οι θείοι χρησμοί. Δηλαδή, ο Θεός μέσω του Λογίου έδινε οδηγίες και απαντήσεις στις δύσκολες περιστάσεις που αντιμετώπιζε ο Ισραήλ. Γι' αυτό και το θυλάκιο αυτό ονομαζόταν και Λογίο των Κρίσεων. Αυτά όλα λοιπόν, όπως είπαμε, είναι σύμβολα της ψυχής που με τη χάρη του Θεού καθαρίζεται και επανέρχεται στο καταφύσιν. Λέει ο Ευάγριος, καταφύσιν ενεργεί η λογική ψυχή όταν το επιθυμητικό μέρος της τίνει στην αρετή, επιθυμεί την αρετή. Το θυμικό αγωνίζεται για αυτή και το λογιστικό επιδίδεται στην θεωρία των γεγονότων, στην επιστημονική γνώση της φύσεως και της λειτουργίας των δημιουργημάτων. Η αρμονία, έχει μια αποσημείωση εδώ, των ψυχοσωματικών δυνάμεων και λειτουργιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση της υγείας. Είναι γενικά παραδεκτή η αλληλεπίδραση σώματος και ψυχής. Κάθε διαταραχή των ψυχικών καταστάσεων ή δυνάμεων έχει και κάποιο αντίκτυπο, κρυφό ή φανερό στο σώμα, και κάθε προσβολή στη σωματική ακεραιότητα έχει άμεση σχέση με τις ψυχικές λειτουργίες. Αυτά βέβαια δεν εξελίσσονται με βάση τη μηχανοκρατική αναγκαιότητα, αλλά επηρεάζονται από τον παράγοντα πνεύμα και μάλιστα από την παρουσία ή απουσία της γνήσιας και ολοκληρωμένης χριστοκεντρικότητας. Αυτό που συμβαίνει στον σύνολο άνθρωπο συμβαίνει και στον χώρο των ψυχικών δυνάμεων και λειτουργιών. Η υγεία της ψυχής χαρακτηρίζεται από την αρμονική σχέση και λειτουργία των δυνάμεών της. Είναι πασίγνωστη η πατερική διδασκαλία ότι οι βασικές δυνάμεις της ψυχής είναι ο νους, ο λόγος ή το λογιστικό, το συναίσθημα, η καρδιά ή το θυμικό και η βούληση, το επιθυμητικό. Η διόραση, η ενόραση, η προόραση, η διέστηση και η προέστηση είναι χαρισματικές ικανώσεις της ψυχής που ασφαλώς εξυπηρετούνται από το τριμερές της ψυχής, θυμικό, επιθυμητικό, λογιστικό, χωρίς να το καταργούν. Αυτή η αρμονική λειτουργία των δυνάμεων της ψυχής απαιτείται ως βάση του χαρίσματος της διακρίσεως. Όταν λειτουργεί λοιπόν σωστά η ψυχή, όταν είναι στο καταφύσιν, τότε και τα διάφορα μέρη της λειτουργούν όπως είπαμε. Ο όλος άνθρωπος εργάζεται για τον Θεό, τίνει προς τον Θεό, επιθυμεί τον Θεό και αγωνίζεται να ενωθεί με τον Θεό. Όταν λοιπόν πρόσφερα για θυσία ένα πρόβατο ή ένα βόδι ή κάτι άλλο,
Αυτά τα σύμβολα τα έπαιρναν οι Ισραηλίτες από το ζώο που προσφερόταν και τα έβαζαν στο θυσιαστήριο ενώπιον του Θεού. Αυτό ονομαζόταν θυσία. Ολοκαύτωμα είναι όταν πρόσφεραν ολόκληρο το ζώο που προοριζόταν για θυσία και το κατάκευαν. Έτσι, όπως ήταν ανέπαφο, ολόκληρο, τέλειο, όπως προηγουμένως είπαμε, είναι σύμβολο των τελείων, αυτών που λένε «Να, εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε». Σε αυτά τα μέτρα προέτρεψε ο Κύριος να φτάσει εκείνος ο νέος που του είπε «Όλα αυτά τα τήρησα από τα μικρά μου χρόνια». Όταν τον ρώτησε «Πώς μπορεί κανείς να είναι τέλειος» και του είπε ο Κύριος να τηρήσει τις εντολές. Και λέει «Ποιες εντολές» και λέει «Να αγαπήσει τον πατέρα και τη μητέρα σου» και λοιπά και λοιπά. Και λέει αυτός «Τα τήρησα αυτά όλα». Και του λέει ο Κύριος «Ένα ακόμα σου υπολείπεται». «Ποιο?» «Σήκωσε το σταυρό σου και ακολούθησέ μου». Οι Άγιοι Μάρτυρες λοιπόν έτσι πρόσφεραν το σώμα και την ψυχή τους στον Θεό. Έγιναν ολοκαύτωση, όλο τους τον εαυτό, όπως στην Παλαιά Διαθήκη όλο το ζώο το έγιναν, έτσι και οι Άγιοι Μάρτυρες. Όλο το σώμα και την ψυχή τους τα πρόσφεραν στον Θεό. Και όχι μόνο τους εαυτούς τους, αλλά και ό,τι είχαν και ό,τι υπήρχε γύρω τους. Γιατί άλλο είμαστε εμείς, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, άλλο αυτά που μας ανήκουν και άλλο όσα μας περιβάλλουν. Αυτά λέει, σας τα είπα και άλλοτε. Υπάρχει ο λόγος του Μεγάλου Βασιλείου, πρόσεχε σε αυτό, εις το πρόσεχε σε αυτό. Και λέει, πρόσεχε εγούν σε αυτό, του τέστη. Δηλαδή, να προσέχεις τον εαυτό σου. Τι σημαίνει αυτό? Είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Μήτε της εις, μήτε της περισέ. Μην προσέχεις στα δικά σου, ούτε στα γύρω από εσένα. Αλλά σε αυτό, στον εαυτό σου μόνο να προσέχεις. Άλλο είμαστε εμείς οι ίδιοι, άλλο τα δικά μας και άλλο τα γύρω από εμάς. Ποιοι είμαστε εμείς? Είμαστε η ψυχή και ο νους. Καθώ κατ' εικόνα του κτίσαντος γεννήματα. Γιατί έχουμε γίνει κατ' εικόνα, έχουμε κατασκευαστεί κατ' εικόνα του δημιουργού μας. Η μέτερα δικά μας ποια είναι? Το σώμα και οι δι' αυτού αισθήσεις. Περί μας, τα γύρω από μας, ποια είναι? Τα χρήματα, οι τέχνες και η λοιπή κατασκευή του βίου. Όλα αυτά που συνιστούν την ανθρώπινη ζωή. Εμείς πρέπει να προσέχουμε στον εαυτό μας, δηλαδή στην ψυχή, στο νου, και όχι στα γύρω από εμάς, στο σώμα, και όχι στα δικά μας που είναι το σώμα και στα γύρω από εμάς που είναι τα χρήματα κλπ. Αυτό λέγει με λίγα λόγια ο Μέγας Βασίλειος στο λόγο του εις το πρόσεχε σε αυτό. Ο εαυτός μας λοιπόν είναι ο νους και η ψυχή. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να το πάρουμε χωρίς διάκριση, έτσι. Δεν εννοεί ο Άγιος ότι ο άνθρωπος είναι μόνο νους και ψυχή, είναι και σώμα. Όπως μας έχουν πει όλοι οι Άγιοι Πατέρες, είναι το συναμφότερο, η ψυχή και το σώμα. Και σώζεται ολόκληρος ο άνθρωπος, ο οποίος είναι η σύνθεση του σώματος και της ψυχής. Η ψυχή μόνη της δεν είναι άνθρωπος, ούτε το σώμα μόνο του. Αλλά όταν υπάρχει ψυχή και σώμα σε μία ενότητα, τότε έχουμε τον άνθρωπο. Επομένως, πρέπει να αγωνιζόμαστε και για το σώμα και την καθαρότητα του σώματος και να προσέχουμε και το σώμα, αλλά πρωτίστως την ψυχή. Γιατί η ψυχή είναι που κατευθύνει το σώμα. Με αυτή την έννοια λοιπόν και ο Μέγας Βασίλειος λέει να προσέχουμε την ψυχή, όπως έχουμε το νου μας. Αυτά που μας ανήκουν είναι το σώμα και αυτά που μας περιβάλλουν είναι τα κτήματα και τα υπόλοιπα υλικά αγαθά. Οι Άγιοι λοιπόν πρόσφεραν τους εαυτούς τους στον Θεό με όλη την καρδιά τους, με όλη την ψυχή τους και με όλη τη δύναμή τους, όπως λέγει η Γραφή.
να αγαπήσεις Κύριε το Θεό σου με όλη την καρδιά και με όλη την ψυχή και με όλη τη διάνοια. Και καταφρόνησαν όχι μόνο παιδιά, γυναίκες, δόξα, χρήματα και όλη την υπόλοιπη περιουσία τους, αλλά και αυτά τα ίδια τα σώματά τους. Γι' αυτό ακριβώς λέγονται ολοκαυτώματα. Γιατί λέγονται λογικά όμως ολοκαυτώματα? Λογικά λέγονται επειδή ο άνθρωπος είναι λογικό ζώο. Ζώσα ύπαρξη. Λέγονται και θύματα τέλεια για τον Θεό. Και μετά λέει τα εξής. Πρόβατα Θεών γινώσκοντα και Θεό γινωσκόμενα. Πρόβατα που γνωρίζουν τον Θεό και γνωρίζονται από Αυτόν. Πώς γνωρίζουν τον Θεό? Όπως ακριβώς μας δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος όταν είπε «Τα πρόβατά μου ακούνε τη φωνή μου και γνωρίζω τα δικά μου και αυτά με γνωρίζουν. Τα πρόβατα τα εμά της φωνής μου ακούσει και γινώσκω τα εμά και γινώσκομαι υπό τον εμών». Γιατί είπε «Τα πρόβατά μου ακούνε τη φωνή μου, τα πρόβατα τα εμά της φωνής μου ακούσει»? Αντί να πει «υπακούν στο λόγο μου, τηρούν τις εντολές μου και γι' αυτό με γνωρίζουν». Γιατί με την τήρηση των εντολών προσεγγίζουν οι Άγιοι στον Θεό. Και όσο τον προσεγγίζουν, τόσο τον γνωρίζουν και γνωρίζονται από Αυτόν. Αφού όμως ο Θεός τα γνωρίζει όλα και τα κρυφά και όσα είναι βαθιά μέσα μας και αυτά που δεν υπάρχουν, γιατί λοιπόν λέει για τους Αγίους ότι γνωρίζονται από τον Θεό? Επειδή, όπως είπα, τον προσεγγίζουν με τις εντολές. Τον γνωρίζουν και γνωρίζονται από Αυτόν. Γιατί βέβαια, όσο πισωστρέφει κανείς και ξεμακραίνει από κάποιον, τόσο τον αγνοεί και αγνοείται από Αυτόν. Όπως ακριβώς και αυτούς, και αυτός που προσεγγίζει κάποιον, τον γνωρίζει και γνωρίζεται από Αυτόν. Με αυτή λοιπόν την έννοια, λέγεται ότι ο Θεός αγνοεί τους αμαρτωλούς επειδή απομακρύνονται από Αυτόν. Οι Άγιοι επειδή πλησιάζουν στον Θεό, γι' αυτό και γνωρίζουν και γνωρίζονται από τον Θεό. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Κύριος είπε για αυτούς «Αληθινά σας λέγω, δεν σας γνωρίζω, επειδή έχετε φύγει μακριά μου». Οι Άγιοι λοιπόν, όπως πολλές φορές είπα, όσο αποκτούν αρετές με την τήρηση των εντολών, τόσο γίνονται οικειότεροι στον Θεό. Ενώ αυτοί που απομακρύνονται από τον Θεό, αποξενώνονται. Έτσι θυμόμαστε για αυτούς για τους οποίους είπε ο Κύριος ότι δεν σας γνωρίζω. Ποιοι είναι αυτοί? Θα είναι, λέει, αυτοί οι οποίοι θα έχουν κοινωνήσει, θα έχουν κάνει θαύματα στο όνομά μου. Αλλά όλα αυτά δεν τα κάνουν για μένα, θα τα κάνουν για να ικανοποιήσουν τα πάθη τους. Την ανθρωπαρέσκεια, την καινοτοξία, για να εντυπωσιάσουν τους ανθρώπους, να επιδειχθούν. Οπότε θα ακούσουν από μένα «Ουκίδα είμαστε, δεν σας γνωρίζω». Με αυτή την έννοια ότι είστε μακριά μου, δεν εργάζεστε για μένα, αλλά για τον εαυτό σας. Γι' αυτό ο Θεός αγνοεί τους αμαρτωλούς, επειδή απομακρύνονται από Αυτόν. Οι Άγιοι λοιπόν, όσο αποκτούν αρετές, τόσο γίνονται οικειότεροι του Θεού. Και όσο γίνονται οικειότεροι, κοντινότεροι με τον Θεό, τόσο περισσότερο τον γνωρίζουν και γνωρίζονται από Αυτόν. Αυτόν το μαντρί είναι αδιάβατο για τους λύκους των Αγίων. Ον η μάνδρα λύκης ανεπίβατος. Λέει πάλι ο Ιησούς ο Θεολόγος, μικρόν μη το πίμνιον, αλούκ επικριμνών φερόμενο. Το πίμνιό μου είναι μικρό, αλλά δεν πηγαίνει στους γκρεμούς. Στενή μη η μάνδρα, πλην λύκης ανεπίβατος. Βλέπετε, ακριβώς οι ίδιες εκφράσεις παίρνει και ο μονογράφος. Αυτούς είσαι από τον Άγιο Γρηγόριο. Η μάντρα μου είναι στενή, αλλά ανεπίβατος
στους λύκους. Δεν μπορούν οι λύκοι να μπουν μέσα στο μαντρί μου, λέει ο Χριστός. Πλην ου παραδεχομένοι ληστείν, ουδέ υπερβαινομένοι κλέπτες και ξένες. Δεν μπορεί ο ληστής να μπει μέσα στη δική μου μάντρα, ούτε οι κλέπτες να πηδήσουν τον τοίχο και οι ξένοι και να μπουν μέσα. Όνη μάντρα νίκης ανεπίβατος. Αυτόν τον Αγίον Μαρτύρων το μαντρί είναι αδιάβατο για τους λύκους. Μαντρί ονομάζεται ο τόπος που είναι ολόγυρα φραγμένος. Ο Ποτσοπάνης μαζεύει και φυλάει τα προβατά του για να μην τα αρπάξουν οι λύκοι ή να μην τα κλέψουν οι ληστές. Αν όμως η μάντρα είναι ετοιμόρροπη από κάποια πλευρά, τότε είναι ευκολοδιάβατη και εύκολα μπορούν οι λύκοι και οι ληστές να την παραβιάσουν. Το μαντρί όμως των Αγίων είναι από παντού ασφαλισμένο και προφυλαγμένο, όπως είπε ο Κύριος. Δεν το παραβιάζουν οι κλέφτες, ούτε το κλέβουν, ούτε τίποτε άλλο βλαβερό μπορούν να σχεδιάσουν εις βάρος του. Ας προσευχηθούμε λοιπόν, αδελφοί μου, να αξιωθούμε να πάμε κι εμείς στο ίδιο κοπάδι με εκείνους και να βρεθούμε στον τόπο της μακαρίας απολαύσεως και της αναπαύσεως που θα τύχουν αυτοί. Έτσι να συμπιμανθούμε, όπως λέει το τροπάριο. Πρεσβέσατε και εμάς, συμπιμανθήνε ημίν, επίδατος αναπαύσεως. Εσείς τα θύματα, τα τέλεια, τα λογικά πρόβατα, τα λογικά ολοκαυτώματα, οι Άγιοι Μάρτυρες, παρακαλέσετε τον Θεό ώστε να έρθουμε κι εμείς στο δικό σας μαντρί, που δεν μπορούν να πουν οι λύκοι, να βρεθούμε μαζί σας και να στεφανωθούμε και μαζί σας. Ας προσευχηθούμε λοιπόν να μπούμε σε αυτή τη μάντρα της μακαρίας απολαύσεως και στον τόπο της αναπαύσεως που θα τύχουν αυτοί οι Άγιοι. Γιατί κι αν ακόμα δεν φτάσουμε στην ίδια κατάσταση των Αγίων και δεν είμαστε άξιοι να απολαύσουμε την ίδια δόξα με εκείνους, όμως μπορούμε τουλάχιστον να μην χάσουμε τον Παράδεισο. Αν ζούμε με πνευματική αγρύπνια και βιάζουμε λίγο τους εαυτούς μας, όπως λέει και ο Άγιος Κλήμης. Και αν ακόμα δεν στεφανωθεί κανείς, καν μη στεφανώται της, τουλάχιστον να μην βρεθεί μακριά από αυτούς που στεφανώνται. Αλλά σπουδάσει μη μακράν ευρεθύνε των στεφανωμένων. Σε ένα παλάτι υπάρχουν ανώτερες και λαμπρές τάξεις, όπως οι σύγκλητος, οι πατρίκοι, οι στρατιλάτες, οι ύπαρχοι και οι σελεντιάριοι, που είναι οι τιμημένες τάξεις. Σελεντιάριος είναι υπάλληλος ή αξιωματικός που είχε ως έργο να επιβλέπει τη διατήρηση της τάξης και της ηλικίας στα Βυζαντινά ανάκτορα και έφερε το αξίωμα του συγκλητικού. Στον παλάτι λοιπόν υπάρχουν διάφορες τάξεις. Υπάρχουν όμως στο ίδιο παλάτι και μερικοί άλλοι που είναι επιστρατευμένοι και εργάζονται με πολύ μικρό μισθό. Παρόλα όμως αυτά, θεωρούνται και αυτοί ότι είναι στην υπηρεσία του βασιλέως και βρίσκονται μέσα στο παλάτι. Και μόνο ότι δεν έχουν τη δόξα αυτών των μεγάλων, πάντως βρίσκονται εκεί μέσα. Πολλές φορές μάλιστα συμβαίνει να προοδεύουν σιγά σιγά και αξιώνονται να καταταχθούν στις ανώτερες τάξεις και να πάρουν μεγάλα αξιώματα. Κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς, ας φροντίσουμε να ξεφύγουμε από την έμπρακτη αμαρτία για να γλιτώσουμε τουλάχιστον από τον Άδη. Και έτσι να μπορέσουμε, χάρη στη φιλανθρωπία του Χριστού, να αξιωθούμε και αυτή της ίδιας εισόδου του Παραδείσου με τις ευχές όλων των Αγίων. Και έτσι κλείνει και την 17η διδασκαλία του. Παίρνοντας αφορμή λοιπόν από ένα τροπάριο της Οκτωήχου,
που αναφέρεται στους Άγιους Μάρτυρες. Και βέβαια και εμείς όλοι ας είμαστε έτοιμοι να προσφερθούμε στον Θεό και να το καλέσουμε η περίσταση να δώσουμε και τη ζωή μας. Αλλά πιο σωστά να το πούμε, όχι να είμαστε έτοιμοι να προσφερθούμε, ήδη να έχουμε προσφερθεί στον Θεό, να έχουμε δοθεί στον Θεό, να το έχουμε ως συνείδηση μέσα μας ότι ανήκουμε στον Θεό. Από τη στιγμή που βαπτιστήκαμε είμαστε αφιερωμένοι, είμαστε ξεχωρισμένοι από την αμαρτία και τον κόσμο και τον διάβολο. Και αν η παρίσταση το καλέσει, πρέπει να δώσουμε τα πάντα, ακόμα και τη ζωή μας, για τον Χριστό. Και βέβαια οι Άγιοι Μάρτυρες έχουν πολύ μεγάλη τιμή εις τον ουρανό. Είναι οι κορυφαίοι Άγιοι, γιατί έδωσαν τα πάντα για τον Θεό και τη ζωή τους. Αν ο Χριστός, λέει ο Ιερός Χρήστομος, σταυρώθηκε και έχει το αίμα του για εκείνους που τον μισούν, τι δεν θα κάνει για εκείνους που έχουν το αίμα τους εξαιτίας της πίστεώς τους προς Αυτόν. Και εμείς λοιπόν, προς χάρη του Χριστού, λέει πάλι ο Ιερός Πατήρ, ας προσφέρουμε με τόσο μεγάλη προθυμία το αίμα μας, με όσοι μπορούμε να χύσουμε το νερό. Και με τόση ευκολία αισθησιάζουμε το σώμα μας, με όση ευκολία βγάζουμε το ρούχο από επάνω μας. Να είμαστε έτοιμοι να δοθούμε τελείως εις τον Χριστό και να δώσουμε και τη ζωή μας. Πολλοί μάρτυρες, κάνει μια ωραία παρατήρηση ο Ρωσόστομος, όταν επρόκειτο να οδηγηθούν στο θάνατο, έγιναν χλωμοί και τους έπιασε φόβος και αγωνία, όπως έπιασε και εμάς. Έτσι, ίσως στην αρχή μάλιστα, αυτού του παγκόσμιου έτσι κινήματος για την καθυπόταξη των λαών που ξεκίνησε με αυτή την ψευτοπανδημία, τη δημιουργημένη πανδημία. Πολλοί μάρτυρες, λέει, έγιναν χλωμοί και τους έπιασε φόβος και αγωνία όταν επρόκειτο να οδηγηθούν στο θάνατο. Αλλά και γι' αυτό, λέει, είναι πιο αξιοθαύμαστοι. Γιατί αν και φοβήθηκαν το θάνατο, δεν τον απέφυγαν για χάρη του Ιησού. Και αυτός ο θάνατος φανερώνει την αδυναμία και την γελιοποίηση των δαιμόνων. Και εμείς λοιπόν μπορεί ως άνθρωποι να διστάσουμε, να δηλιάσουμε, να φοβηθούμε, αλλά αμέσως να το ξεπεράσουμε, και αυτό θα είναι ακόμα μεγαλύτερο στεφάνι, αφορμή ακόμα μεγαλύτερο στεφάνι για μας. Οι Άγιοι Μάρτυρες ήταν γεμάτοι χαρά, γιατί ο Θεός δίνει πολύ χαρά και χάρη σε αυτούς που θυσιάζονται γι' Αυτόν. Άκουσε αυτούς, λέει ο Ρωσόστομος, που είδαν τα πρόσωπα των μαρτύρων κατά την ώρα των αγώνων τους. Πως ενώ τους μαστίγωναν και τους ξέζησαν τις σάρκες, αυτοί ήταν γεμάτοι χαρά και αγαλίαση. Γιατί το να πάσει κανείς κάτι για τον Χριστό είναι το γλυκύτερο. Είναι γλυκύτερο από κάθε άλλη παρηγοριά. Είναι δυνατόν κάποιος και μαστιγόμενος να αισθάνεται ευχαρίστηση, λέει ο Ρωσόστομος. Πότε όμως? Όταν πάσει για τον Χριστό. Όπως ακριβώς οι τρεις παιδες στο καμίνι της φωτιάς τραγουδούσαν έψαλαν χαρούμενοι, έτσι αισθανόμαστε κι εμείς στις θλίψεις όταν υποφέρουμε για τον Χριστό. Όπως εκεί, στην περίπτωση των τριών παιδών, η δροσιά δεν προερχόταν από τη φύση της φωτιάς, αλλά από το Πνεύμα το Άγιο που δρόζει τη φωτιά. Έτσι και εδώ. Εκείνο που γεννάει τη χαρά δεν είναι το ποιόν της θλίψεως, αλλά το ότι πάσχει κανείς για τον Χριστό. Το Πνεύμα το Άγιο δροσίζει στις θλίψεις και κάνει τον πιστό να αισθάνεται άνεση και μέσα στις δοκιμασίες. Και αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά από τους απίσους, από τους ειδωλολάτρες, και είναι και η απόδειξη ότι έχουμε την αληθινή πίστη. Το ότι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και τη ζωή μας για αυτό που πιστεύουμε.
Εσύ ο ειδωλολάτρης και άπιστος, Νευροσόστομος, δείξε μου κάποιον που να έμεινε ατάραχος στα βασανιστήρια χάρη της θρησκείας του. Όπως εγώ έχω να σου δείξω Μύριος σε όλα τα μέρη της Οικουμένης Μάρτυρες που βασανίζονται για την ευσέβεια. Ποιος υπέμεινε με γενναιότητα όταν του ξερίζουν τα νύχια, όταν του έσπαγαν τις αρθρώσεις σιγά σιγά, του ξύριζαν το σώμα, όταν τον βασάνιζαν στο κεφάλι, όταν του τρυπούσαν τα οστά, όταν τον τηγάνιζαν, όταν τον έριχναν μέσα σε πίσα που κόχλαζε. Αυτά τα κατορδώματα μπορείς πουθενά αλλού να μου τα δείξεις εκτός από τους χριστιανικούς μάρτυρες, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τους μάρτυρες τους αγαπάμε όχι απλώς επειδή βασανίζονται, από μια ανθρώπινη συμπάθεια δηλαδή, αλλά επειδή για τον Χριστό βασανίζονται, λέει ο Ιερός Πατήρ. Αν δεις για τον Θεό να νηστεύουν, να θαυμάσεις την νηστεία τους. Αν όμως δεις, και αυτό είναι επίκαιρο στην εποχή μας, που πολλοί νηστεύουν αλλά όχι για τον Θεό, είτε είναι οι λεγόμενοι vegan, φυτοφάγοι και έχουν διάφορες περίεργες αντιλήψεις και ειδωλολατρικές ακόμα, είτε για να κάνουν σιλουέτα και να έχουν καλή εμφάνιση σωματική. Αν δεις τέτοιους, λέει, που δεν νηστεύουν για τον Θεό και σύμφωνα με τις εντολές του, τότε αυτούς να τους αποστρέφεσαι περισσότερο από ό,τι αποστρέφεσαι τους μέθησους και εκείνους που λόγω της μέθης ασχημονούν και διασκεδάζουν εσκρά. Έχουν και αυτοί μια άλλη μέθη, έτσι που σχετίζεται με τη φιλαυτία τους, με τα πάθη τους. Οι μάρτυρες του Θεού δεν θυσιάστηκαν για μας, και αυτή είναι μια ωραία παρατήρηση του Ιερού Χρυσοστόμου. Γιατί, αληθές είναι αυτό, δεν θυσιάστηκαν για μένα και για σένα, θυσιάστηκαν για τον Χριστό. Και εμείς όμως, λέει, όλοι τρέχουμε μαζί για να τους τιμήσουμε. Και αν εμείς τρέχουμε για την τιμή τους, παρόλο που δεν θυσιάστηκαν για εμάς, ο Χριστός για τον οποίο αποκεφαλίστηκαν και υπέφεραν τα πάνθηνα, τι τιμή θα τους επιφυλάσσει? Αν εμείς πως άνθρωποι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει, είναι αρμόζον έργο, σωστό έργο να τους τιμήσουμε, γιατί έθεσαν τη ζωή τους για τον Χριστό. Πόσο μάλλον ο ίδιος ο Χριστός για τον οποίο θυσιάστηκαν. Δεν γίνεται το ίδιο, λέει ο Ιερουσόστομος πάλι, το να χάσεις το κεφάλι σου μέσα σε ένα στιγμιαίο σκύψιμο, με το να παλεύεις τόσο χρόνο, με τόσους πόνους, με τόσους φόβους, με απειλές, με φυλακές, με απαγωγές, με δικαστήρια, με χέρια δημίων, με αδιάντροπες γλώσσες συκοφαντών, με προσβολές, με ύβρις, με κοροϊδίες. Έχει σημασία έτσι και το είδος του μαρτυρίου, το οποίο διαφοροποιεί τους μάρτυρες. Άλλο είναι να σου πάρουν το κεφάλι σε μια στιγμή ή να σε πυροβολήσουν και να σε εκτελέσουν, και άλλο να βασανίζεσαι μήνες και χρόνια στις φυλακές και να σε συκοφαντούν, να σε υβρίζουν κλπ. Επομένως, έχουμε διάφορα είδη μαρτυρίου ανάλογα και με την ποιότητα του μαρτυρίου και τη χρονική διάρκεια του μαρτυρίου. Επίσης, μάρτυρες δεν είναι μόνο αυτοί που τους κρεμούν στο ξύλο, λέει ο Ρεσόστομος, αλλά και αυτοί που με υπομονή υποφέρουν τις διάφορες δυσκολίες. Αν ήταν έτσι, δεν θα έπαιρνε στεφάνια ο Ιώβ. Όμως και ο Ιώβ αναδείχθηκε κατά την προαίρεση μάρτυρας και έπαθε φοβερότερα πράγματα από πολλούς μάρτυρες. Γι' αυτό και στεφανώθηκε. Αν πιστεύεις, να είσαι έτοιμος να υποφέρεις. Αν δεν υποφέρεις, σημαίνει πως δεν πιστεύεις. Δηλαδή, δεν είναι υπέροχα τα όσα μας υποσχέθηκε ο Θεός, ώστε χάρη αυτόν να προτιμά κανείς μερίους θανάτους. Έχει υποσχεθεί βραβεία ο Θεός, τη βασιλεία των ουρανών, την αθανασία και την αιώνια ζωή.
Τι πιο λοιπόν ταιριαστό και αρμόζουν να υπομείνουμε τα πάντα για χάρη αυτού των αγαθών με τα οποία τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί. Ού κάξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν αποκαλυφθήν εδόξα. Ας προετοιμαζόμαστε λοιπόν για τον καιρό του μαρτυρίου. Και έχουμε πει ότι όσο προχωράνε τα χρόνια και πλησιάζουν στα χρόνια τα έσχατα των εσχάτων, το εσχάτου και τελικού αντιχρίστου, τόσο και η διωγμή των χριστιανών θα αυξάνεται και η ζωή των χριστιανών θα γίνεται όλο και πιο μαρτυρική. Μην περιμένουμε να καλυτερεύσουν τα πράγματα από αυτή την άποψη, αλλά αντίθετα να χειροτερεύσουν. Βλέπετε πόσο τεράστια αλλαγή έχουμε μέσα σε πολύ λίγα χρόνια. Το 2001 που ήρθε ο Πάπας στην Ελλάδα, είχαμε θύελλα αντιδράσεων από πάρα πολλούς. Μετά από 20 χρόνια που ξαναήρθε, πού είναι οι αντιδράσεις? Σχεδόν κανένας δεν αντέδρασε. Πόσο έχουμε αλλοιωθεί, έχουμε αλλοτριωθεί. Πόσοι άνθρωποι σήμερα έχουν αυτή την θερμή πίστη να είναι έτοιμοι να δώσουν και το αίμα τους για τον Χριστό? Όταν δεν θυσιάζουν 100 ευρώ που είναι το πρόστιμο και φοράνε αυτό το φήματρο για να μπουν μέσα στην εκκλησία και υπακούν σε αυτές τις βλάσιμες οδηγίες να μην φιλούν τις εικόνες ή να μην κοινωνούν. Ας προετοιμαζόμαστε για τον καιρό του μαρτυρίου, ίσως και του αιματηρού μαρτυρίου. Οι μάρτυρες περιφρόνησαν τη ζωή του τύπου, λέει ο Ζώστομος. Πώς μπορείς εσύ να προετοιμαστείς? Εσύ, λέει, να περιφρονήσεις τις απολαύσεις. Εκείνοι έριξαν τα σώματά τους στη φωτιά. Εσύ να ρίξεις τα χρήματά σου στα χέρια των φτωχών. Εκείνοι καταπάτησαν τα αναμένα κάρβουνα. Εσύ να σβήσεις τη φλόγα της επιθυμίας. Όχι να την ανάβεις όσο γίνεται περισσότερο, τη σαρκική επιθυμία, με θεάματα και ακούσματα και φαγητά και φάρμακα ακόμα. Αυτό είναι δείγμα ανθρώπου που δεν πιστεύει στον Χριστό, που λατρεύει τις ειδονές και τη σάρκα. Εκείνοι λοιπόν καταπάτησαν τα αναμένα κάρβουνα. Εσύ σβήσε την σαρκική επιθυμία. Πώς? Με την νηστεία, με την αγρυπνία, με τις γονικριστίες, με την αδιάδυτη προσευχή, με το να προσέχεις τα μάτια σου, τα αυτιά σου, τις συναναστροφές σου. Φαίνονται ενοχλητικά αυτά, όμως επιφέρουν κέρδος, μέγα κέρδος, πνευματικό κέρδος, λέει ο Ζώστομος, και σε καθιστούν έτοιμο αν χρειαστεί να δώσεις και τη ζωή σου. Δεν πρέπει βέβαια αλόγιστα και αυτόκλητη να πηγαίνουμε στο μαρτύριο. Αυτό είναι θρασίτητα, λέει ο Ζώστομος. Ούτε όμως να υποχωρούμε όταν σειρώμαστε και μας αναγκάζουν τα πράγματα, να ομολογήσουμε και να μαρτυρήσουμε. Μη φοβηθείς αν εκ των πραγμάτων οδηγηθείς μπροστά στο μαρτύριο, γιατί κάτι τέτοιο δείχνει δειλία. Αλλά αν μας καλεί το κήρυγμα για ομολογία και μαρτύριο, να μην αρνούμαστε. Γενικά, αν δεν υπάρχει η ανάγκη ή κάλεσμα της ευσεβίας, ας μην τρέχουμε μόνοι μας το μαρτύριο, ότι κάτι τέτοιο είναι επίδειξη και περιττή προθυμία φιλοτιμία. Αν όμως το καλούν οι περιστάσεις, δεν θα πρέπει να δουλειάζουμε. Τον μάρτυρα δεν τον κάνει μόνο ο βασανιστικός θάνατος, τον κάνει και η πρόθεσή του, η προαίρεσή του. Είναι ο καταπροαίρεση μάρτυρας. Πολλές φορές δηλαδή πλέκεται το στεφάνι του μαρτυρίου όχι μόνο από το τέλος κάποιου, αλλά και από την πρόθεση της καρδιάς του. Και τον ορισμό του μαρτυρίου δεν τον δίνω εγώ, λέει ο Ζώστομος, αλλά ο Απόστολος Παύλος, όταν λέει «Καθημερινά πεθαίνω, καθημέρα να αποθνίσκω». Πώς πεθαίνεις καθημερινά, Παύλε? Πώς είναι δυνατόν σε ένα θνητό σώμα να δεχτείς μύριους θανάτους? Και απαντά, με την πρόθεση,
με το να προετοιμάζεσαι καθημερινά για το μαρτυρικό θάνατο. Είναι το καταπρόθεσι μαρτύριο που πρέπει να το βιώνουμε όλοι οι χριστιανοί. Και προσέξτε κάτι ωραίο και να κλείσουμε με αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. «Δεν μακαρίζω», λέει, «τόσο τον Απόστολο Παύλο επειδή ανέβηκε στους ουρανούς». Το λέει ο ίδιος, ότι ανέβηκα μέχρι τρίτου ουρανού. «Όσο τον μακαρίζω επειδή τον έριξαν στη φυλακή». Και όχι μια φορά μόνο. Να σκεφτούμε ότι στην Κεσάρια έμεινε φυλακισμένος 2 ολόκληρα χρόνια. Ποιος? Αυτός ο Μέγας Απόστολος. Γι' αυτό λέει τον μακαρίζω. Γιατί ρίχθηκε στη φυλακή. Δεν τον μακαρίζω τόσο επειδή άκουσε άρρητα ρήματα, ανέβηκε εις τον Παράδεισο και άκουσε λόγια που δεν μπορεί να μας τα πει, γιατί δεν υπάρχει γλώσσα να εκφράσει το άκτιστο, την άκτιστη εμπειρία. Αλλά δεν τον μακαρίζω τόσο γι' αυτό, όσο επειδή υπέφερε τα δεσμά. Τα δεσμά για τον Χριστό. Βλέπετε πόσο μακάριος είναι ο άνθρωπος που αξιώνεται να πάθει κάτι για τον Χριστό. Δεν τον μακαρίζω τόσο επειδή ανέβηκε στον τρίτο ουρανό, όσο για τα δεσμά του. Ω μακάριες αλυσίδες, ω μακάρια χέρια που στολίστηκαν από αυτήν την αλυσίδα. Αν μου έδινε κάποιος τη δύναμη να αναστήσω νεκρούς, θα προτιμούσα τις αλυσίδες του Παύλου. Δηλαδή είναι ανώτερο το να πάθεις για τον Χριστό από το να ανασταίνεις νεκρούς. Αυτό είναι το πιο μεγάλο χάρισμα από όλα. Πιο μεγάλο και από το να σταματήσεις την πορεία του ηλίου και του φεγγαριού. Πιο μεγάλο και από το να κινείς τη γη και από το να διώχνεις τους δαίμονες. Δεν αξίζει να είσαι δεμένος για τον Χριστό μόνο για να κερδίσεις τη βασιλεία των ουρανών, αλλά επειδή υποφέρουμε για τον Χριστό και έτσι δείχνουμε την αγάπη μας για τον Χριστό. Δηλαδή γινόμαστε μάρτυρες όχι γιατί θα μας δώσει ο Θεός τη βασιλεία, θα μας τη δώσει, αλλά γιατί αγαπάμε τον Χριστό. «Δεν τους μακαρίζω επειδή θα πάνε στους ουρανούς», λέει ο Σώστομος, «τους μάρτυρες, αλλά επειδή είναι δεμένοι για τον Κύριο των ουρανών». Και έτσι εκφράζουν την αγάπη τους, την τέλεια αγάπη τους, με αυτόν τον τέλειο τρόπο. Πόση πνευματική ανύψωση δεν αισθάνεται κάποιος που ξέρει ότι τον έδεσαν για τον Χριστό. Πόση ευχαρίστηση, πόση τιμή. Όσοι είναι δεμένοι για τον Χριστό είναι πιο δυνατοί από τους λυμένους. Μπήκε η αλυσίδα του Παύλου στη φυλακή και μεταμορφώθηκε η φυλακή σε εκκλησία και όλους τους έκανε σώμα Χριστού. Ας τα ακούσουμε λοιπόν όλα αυτά και ας φροντίσουμε κι εμείς να ζούμε μια ζωή μιμήσεως των μαρτύρων, να έχουμε αυτό το μαρτυρικό φρόνημα και αν δεν μας αξιώσει ο Θεός του αιματηρού μαρτυρίου, να έχουμε όλοι όμως το καταπρόθεσι μαρτύριο, να είμαστε κάθε στιγμή έτοιμοι να υποφέρουμε, να πάσουμε για τον Χριστό. Και μία λιδωρία και μία ειρωνία αξίζει πάρα πολύ και μας κάνει αληθινά μακάριους, όπως λέει ο Κύριος, μακάρι εστί όταν ονειδήσωση και διώξωση. Όταν σας ονειδήσουν, σας τροπιάσουν, σας κλεπάσουν, σας περιγελάσουν και σας καταδιώξουν. Επειδή είστε δικοί μου και με ομολογείτε. Το δέθω ημών δόξα πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε, λαόν σου και ευλογήσον τη δυναμία σου, νίκας της βασιλεύς κατά διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Αγία Τριάδη, φράξτε τη ζωή μας. Ο Θεός μαζί σας.